συζητήσαμε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά τα οποία συζητήσαμε ήταν τα θέματα με την Τουρκία, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, την εργαλειοποίηση των μεταναστών από τον Ερντογάν και τα ρωσο-ουκρανικά. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε συνεννοημένοι. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ κρίσιμη για την πατρίδα μας. Ο Ερντογάν προφανώς και το βαθύ κράτος της Τουρκίας έχει αποφασίσει να κάνει κάποιο θερμό επεισόδιο. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού εμπλέκεται μέσα σε αυτό. Είναι μία από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναπεί. Και ενημέρωσα τον κύριο Δένδια για την άποψη της ελληνικής λύσης περί αυτού. Αφορά τους 92 αλλοδαπούς, δεν γνωρίζουμε από πού είναι, από ποια χώρα έρχονται, τους οποίους η Τουρκία έσπρωξε προς το ελληνικό έδαφος και τους είδαμε γυμνούς. Η άποψή μας είναι ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει πάρα πολλή δουλειά. Είναι περίεργο, 92 άνθρωποι, γυμνοί, χωρίς χαρτιά, άρα σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να περάσουν τον ελληνικό έδαφος, νεαροί στο σύνολό τους, χωρίς γυναίκες και φαίνονται καθαρά ότι είναι στρατεύσεις. Για ό,τι αυτό συνεπάγει. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο, οι δολιοφθορές στο εσωτερικό της πατρίδας μας θα γίνονται συνεχώς. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι 92 έπρεπε να μπουν στη χώρα, άρα θα μπαίνανε χωρίς χαρτιά και για να μην έχουν χαρτιά έπρεπε να είναι γυμνοί. Είναι ένα θέμα το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει και δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ηλίθιοι οι Τούρκοι, ούτως ώστε μας στείλανε 92 ανθρώπους γυμνούς για να τους κάνουμε εμείς γυρά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οι 92 πρέπει να ψαχτούν από πού ήρθαν και τι είναι. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι έτοιμες. Ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι σε εγρήγορση, διότι οι επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επίσης, είπαμε στον κύριο Δένδια, η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή έχει στηρίξει ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πρέπει να εφαρμοστούν. 12 ναυτικά μίλια σε ό,τι μου επιτρέπει. Εδώ και τώρα. Αυτά και να προχωρήσουμε στην ακυρότητα του πολιτικού μνημονίου που το είχαμε ζητήσει, αργήσαμε και να τα αποτελέσματα τα οποία παράγουμε.